Τα αποτελέσματα στην Ισπανία δεν έφεραν αυτή την αλλαγή κυβέρνησης και τη νέα προοδευτική πλειοψηφία που εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ επιθυμούσαμε, που νομίζω ότι θα ευνοούσε και το συμφέρον της χώρας, γιατί όταν ο Νότος πιέζει για χαλάρωση της λιτότητας, αυτό είναι καλό για την Ελλάδα, ανεξαρτήτως κόμματος, και διέψευσαν παταγωδώς, μετέτρεψαν σε φιάσκο τις προβλέψεις όλων των δημοσκοπήσεων και του exit poll. Και θέλω εδώ να πω ότι έκανα κι εγώ ένα λάθος, γιατί βιάστηκα, στηριζόμενος στα exit poll, να συγχαρώ τους Ποδέμους που δεν τα κατάφεραν, δεν τα πήγαν καλά. Και το υπογραμμίζω εξ αρχής, γιατί πιστεύω ότι όταν κάνει κάποιος λάθος, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να το παραδέχεται με ειλικρίνεια. Μπορεί να μην είναι ένα λάθος που χρεοκόπησε τη χώρα ή που ρήμαξε τα δημόσια ταμεία. Και πιστεύω, κυρία Μπουσδούκου, ότι η ειλικρίνεια στην αναγνώριση των λαθών είναι ο καλύτερος τρόπος. Και αν χαρακτήριζε αυτό το πολιτικό μας σύστημα και τη συμπεριφορά των ηγετών μας, και ως χώρα θα τα πηγαίναμε καλύτερα.